πώς μας αγαπάει ο Θεός, πώς μας αγάπησε όπως λέει ο ίδιος και πέθανε για μας, δηλαδή μας αγάπησε πάνω από τον εαυτό του. Και έτσι θέλει να αγαπιόμαστε και εμείς μεταξύ μας, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, όχι σαν τον εαυτό μας, αυτό είναι της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά όπως μας αγάπησε ο Χριστός, δηλαδή πάνω από τον εαυτό μας, γιατί ο Χριστός πέθανε για μας. Άφησε τον εαυτό του δηλαδή, σταυρώθηκε και μας έδειξε και εμάς τον δρόμο της Χριστοαγάπης. Οι Άγιοι λοιπόν παίρνουν αυτή την αγάπη που έχει ο Θεός για μας και την κάνουν δική τους. Γι' αυτό και πεθαίνουν για τους άλλους και για τον Θεό. Γι' αυτό γίνανε μάρτυρες. Δώσαν τη ζωή τους για τον Θεό και για τους άλλους. Οι Απόστολοι, ας πούμε, γιατί πεθάνανε? Γιατί κήρυξαν στους ανθρώπους το Ευαγγέλιο και οι άνθρωποι, οι συγκεκριμένοι, δεν το δέχτηκαν και τους έσφαξαν. Σαν να πάω εγώ τώρα, ας πούμε, στους μουσουλμάνους και να τους πω, παιδιά, είστε σε πλάνη. Ο Μωάμεθ είναι, δεν είναι ο Θεός. Είναι ένα πλάσμα της φαντασίας σας, είναι ένας δαίμονας, είναι κάτι άλλο. Δεν είναι ο Θεός. Είστε σε πλάνη, πρέπει να αλλάξετε. Κάποιοι φανατικοί θα μου πάρουν το κεφάλι. Μπορεί και επί τόπου, τόσο άγριοι που είναι. Καταλάβατε, αυτό έκαναν οι Απόστολοι. Και το έκαναν επειδή αγαπούσαν τους συνανθρώπους τους. Αλλιώς θα λέγανε, να πάω εγώ τώρα στους ειδωλολάτρες, στους σατανολάτρες, που θυσιάζουν ανθρώπους, τους δαίμονες. Το είδαμε σήμερα, έτσι. Στη Μεγίστη Λαύρα απ' έξω υπάρχει ο βωμός που θυσιαζόταν εκεί, πολύ πιθανό, και άνθρωποι. Και σε άλλα μέρη στην πατρίδα μας, την αρχαία Ελλάδα που την έχουμε περιπολού, γινόντουσαν ανθρωποθυσίες. Ανθρωποθυσίες στους δαίμονες. Και τα έχουμε βρει αυτά, τα ξέρουν οι αρχαιολόγοι που γινόντουσαν αυτά. Τόσο πλανεμένοι είμαστε κι εμείς. Λοιπόν, οι Απόστολοι από αγάπη, εν Χριστώ αγάπη, δεν δίστασαν να πάνε ανάμεσά τους και να τους πούνε, παιδιά, είσαι σε πλάνη. Αυτό που λέτε Θεό δεν είναι Θεός, είναι δαίμονας. Και πρέπει να σταματήσετε να τον λατρεύετε. Έτσι. Αυτό σημαίνει εν Χριστώ αγάπη. Να πεθαίνεις για τον άλλον.